Το μυστήριο που σας είπαμε της εξαφάνισης Μπεν, σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε εξελίξει στο θέμα αυτό και θα μιλήσουμε κατευθείαν με την Καλλιόπη Δανελάκη, είναι δημοσιογράφος από το costaday.com, για να μας πεις, Καλλιόπη, καλή σου μέρα. Πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό να προχωρήσει δηλαδή η εξκαφή σε συγκεκριμένο οικόπεδο στην ΚΟΕΚΗ, κοντά στο σημείο που εξαφανίστηκε ο μικρός Μπεν πριν από πόσα χρόνια, 25 χρόνια. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά τελείωσε η πρώτη συνέντευξη που δόθηκε από την επιθεωρητή και detective της Βρετανικής αστυνομίας και συγκεκριμένα της περιοχής του Yorkshire, John Cousins. Πριν 10 λεπτά τελείωσε, έδωσε αρκετά στοιχεία και πληροφορίες για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί με την βοήθεια και των τοπικών αρχών αλλά και κάποιων άλλων φορέων προκειμένου να βγάλουν εις πέρα σε αυτή τη νέα προσπάθεια που γίνεται. Βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης, κυρίως από την Βρετανία αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη, βρίσκονται εδώ στο νησί μας για άλλη μια φορά. Δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις ο επιθεωρητής, κυρίως για το αν πιστεύει ότι υπάρχει μια πιθανότητα να βρεθεί κάτι μετά από 25 χρόνια, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Έχουν οριστεί τα δύο γειτονικά κτήματα τα οποία βρίσκονται κοντά στο σημείο που χάθηκε το 1991 ο μικρός Μπεν και από εκεί θα ξεκινήσει και η διαδικασία. Τώρα, γιατί στο σημείο εκείνο, τι είχε γίνει στο σημείο εκείνο πριν από 25 χρόνια που κρίθηκε σημαντικό? Θα πρέπει να σου πω από όπου ότι πριν από λίγο διάστημα είχε δοθεί, ας το πούμε, από την αστυνομία της Βρετανίας ότι αν υπήρχε κάποια μαρτυρία, επανέλθαν δηλαδή οι Βρετανοί με λίγα λόγια, μια μαρτυρία πιο συγκεκριμένη για το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το καλοκαίρι, θα υπήρχε μια σημαντική αμοιβή. Φαίνεται πως κάποιος από τους μάρτυρες μίλησε και έτσι εκμεταλλευόμενοι οι αστυνομικοί την πληροφορία αυτή θέλησαν να κάνουν μια νέα προσπάθεια, πάντα βέβαια με την βοήθεια, όπως σας είπα, των αρχών. Γιατί είναι μια σίγουρα σημαντική πληροφορία κατά αυτούς, όπως μας δήλωσε ο επιθεωρητής σήμερα, και θέλουν να την εξετάσουν. Έχουν φέρει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα για να κάνουν την εργασία αυτή στα δύο κτήματα. Βέβαια, αναζητείται ο μάρτυρας. Όλοι ψάχνουν να βρουν ποιος είναι αυτός ο τελευταίος μάρτυρας που έδωσε αυτή την τόσο σημαντική πληροφορία. Κάτι που, όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν ταινίες παντού. Έχει ήδη δηλαδή αποκλειστεί η περιοχή, έτσι. Έχει αποκλειστεί η περιοχή και εμείς για να φτάσουμε εκεί περπατήσαμε κάποια μέτρα. Όπως σου είπα, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν αρκετοί αστυνομικοί του τμήματος. Πάντως και άλλες φορές, Καλλιόπη, είχε δοθεί ένας συναγερμός ότι βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό του μικρού Μπεν, στο να μάθουν τι συνέβη. Αυτή τη φορά όμως και η ίδια του η μητέρα δηλώνει πραγματικά να νιώθει πολύ κοντά στο τέλος αυτής της όλης περιπέτειας. Είναι σημαντικό στοιχείο, Πόπη, ότι θα έλεγα και εγώ ότι με τα λεγόμενα του επιθεωρητή σήμερα φαίνεται να έχει μια αισιοδοξία για το θέμα, πώς θα καταλήξει. Βέβαια, η υπόθεση δεν είναι κάτι ευχάριστο. Μάλιστα, συγκεκριμένα μας είπε ότι αν όλες αυτές τις ημέρες που θα γίνεται η έρευνα αυτή, η οποία λέει ότι μπορεί να κρατήσει και εβδομάδες, δούμε ότι κάποια στιγμή σταματούν οι εργασίες, σημαίνει ότι κάτι βρέθηκε, οπότε θα πρέπει να σταλεί πιθανόν και την. Και συνολικά τι χρόνο δίνουν οι αρχές ώστε να ολοκληρωθεί και η εξκαφή και σε περίπτωση ευρημάτων να ολοκληρωθεί και η ταυτοποίηση? Η πρώτη εξκαφή υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου 10 με 12 ημέρες. Ανάλογα με τα αποτελέσματα και το τι θα νευρεθεί, γιατί όπως καταλαβαίνεις μετά από τόσα χρόνια σίγουρα θα υπάρχουν. Πιθανό να υπάρχουν κάποια ευρήματα που δεν σημαίνει βέβαια ότι ανήκουν στον μικρό Μπεν. Και στη συνέχεια, μετά τις 12 ημέρες, θα πάνε σε ένα όμορφο κτήμα για να συνεχιστεί και εκεί η διαδικασία. Για να δούμε τι θα γίνει. Ναι, ναι. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επλεκόμενοι φορείς εκτός από την τοπική ομάδα διάσωσης εδώ και τις αστυνομικές ελληνικές αρχές. Και είναι κάτι το οποίο επανέλαβε πάρα πολλές φορές ο επιθεωρητής. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι ότι μας ενημέρωσε ότι πριν από λίγο διάστημα δόθηκε μια πολύ γενναία επιχορήγηση στο συγκεκριμένο τμήμα της Βρετανικής Αστυνομίας, ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή, μήπως και τελικά η οικογένεια, μετά και η μητέρα βεβαίως του μικρού Μπεν, πάρουν μια απάντηση στο μεγάλο γρίφο που απασχολεί όλα αυτά τα χρόνια την οικογένεια. Και μαζί τους 25 χρόνια, έτσι, μια οικογένεια που ψάχνει το παιδί της που εξαφανίστηκε πριν από 25 χρόνια, επί 25 ολόκληρα χρόνια, με τόσο πάθος, με τόση αγωνία που έχει γίνει πια η ιστορία γνωστή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Θα δούμε μέσα στη διάρκεια της ημέρας πώς αυτό θα εξελιχθεί. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Μαστραντουνάκη για να δούμε τι συνέβη. Προχθές βράδυ στα Εξάρχεια.
και να δούμε γιατί η ιστορία είναι αυτή με τον Ρουβίκο, Νακατά, Μητσοτάκη. Έχουν αρχίσει.